Good evening, ladies and gentlemen. Είμαστε παρέα με την Θεσποσίνη από εδώ, τη Βασιλική. Ημέρα νούμερο 3 στις διακοπές. 4. Ημέρα νούμερο 4 στις διακοπές. Δεν έχω βγάλει βίντεο καθόλου για το vlog channel. Να μην ξεχάσω τα φώτα. Διότι προέκυψε ένα μεγάλο trade και δεν μπορούσα να είμαι αφοσιωμένος στα πάντα. Και ναι. Anyway, έχουμε έρθει στο μαγαζί του κύριου Έκτορα Μποτρίνη, το Ετρούσκο. Για να δοκιμάσουμε το μενού. Θα το βαθμολογήσουμε και με άριστα από το 1 μέχρι το 10. Εντάξει. Και ναι. Πάμε γιατί σκάσαμε εδώ μέσα. Εντάξει, πάμε. Πάρε αυτό το βαλτσάκι εδώ, αγάπη μου. Έλα. Πάμε. Έχω τραβήξει χειρόφρενο, έχω τραβήξει. Λοιπόν, είμαι πολύ περίεργος. Είμαι πολύ περίεργος, τέλος πάντων, να δω το φαγητό. Νομίζω είναι fine dining, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Σαν αυτό που είχαμε πάει τις προάλλες, θυμάσαι το ιταλικό που το έκανα TikTok. Θα μάθουμε αμέσως. Let's go. Εδώ είναι ο χώρος. Σαν αυτοκρατορικό παλάτι. Oh. Γεια σου, καλησπέρα. Πρέπει να έχουμε κράτηση. Ναι, παρακαλώ. All right. Πώς είστε απόψε? Πολύ καλά, εσείς? Για μένα πρώτη φορά Κέρκυρα γενικά. Α. Για το μαγαζί επίσης πρώτη φορά. Η Βασιλική νομίζω έχει ξαναπάει. Πολύ. Στην Κέρκυρα, όχι στο μαγαζί. Έχεις έρθει ξανά και φαγητό εδώ? Όχι. Όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, καλησπέρα. Υπέροχα, υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάω από εδώ. Γεια σας, καλησπέρα. Πώς είστε? Πολύ καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς? Πολύ καλά. Λοιπόν, εδώ έχουμε Amis Boost λογικά. Δεν μας είπαν βέβαια τι είναι, αλλά θα το μάθουμε αμέσως. Φαίνεται για chips. Εδώ καλά το έχω. Καλά είναι, ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό. Α. Είναι μπαλατάκι. Πάει. Και αυτό λογικά το παίρνεις έτσι. Ελιά είναι. Μοριακή ελιά. Είναι φούσκα, σκάει στο στόμα μέσα. Θα δοκιμάσεις τώρα και θα μας πεις. Τσιπ νούμερο 2. Πολύ πιο αλμυρό το δεύτερο. Και τσιπ νούμερο 3 που είναι μαύρο. Το δεύτερο μπορώ να πω είναι το αγαπημένο μου. Σαμπάνια. Το αγαπημένο μου. Αυτή δεν την έχω δοκιμάσει ποτέ βέβαια. Αλλά σαμπάνια λατρεύω. Είναι πολύ ιδιαίτερη, καθώς παραμένει 10 μήνες ο λάσπης σε γαλλικά βαρέλια. Έχουμε γύρω στους 36-38 μήνες παραμονή στη φιάλη του Γκίτου και ολοκληρώνει δεύτερη ζύμωση. Το πιο σημαντικό εδώ στο Ινοβίο δεν χρησιμοποιεί ψήξη στους θαλάμους και στις αποθήκες του. Οπότε έχουμε μια σαμπάνια που είναι παλιά. Okay. Για να τηρήσει το βοκελάρι του πολύ κρύο. Τα έχω ξεχάσει τελείως. Θα θυμηθώ μαζί σήμερα, μια ανησυχία. Έλα μωρό μου, σαμπέιν. Cheers. Στην υγειά σου. Στην υγειά της ομορφιάς σου. Ακραία σαμπάνια. Πιες μια ακόμα κουλιά. Να έχω στο βίντεο. Καλό. Mm-hmm. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από εδώ το μενού.
Έχουμε αρχικά αριστερά το à la carte menu, το οποίο μπορείς να φτιάξεις εσύ ό,τι θες. Έχουμε το Akron Auton, το οποίο είναι ένα set menu, το ένα από τα δύο set menu. Το Akron εδώ είναι πιο πολύ θάλασσας, αυτό όχι τόσο θάλασσας, δεν ξέρω, το αυγό της κυρίας Σκούλας μου χτύπησε το μάτι. Αλλά ναι, θα τα δω και θα σας ενημερώσω ποιο θα επιλέξουμε. Μπορεί να τα πάρουμε και τα δύο για να δοκιμάσουμε όλα. Ποιος ξέρει. Θα δούμε τι θέλει η Βασιλική. Τι όλα, αγόρι μου, θυμάσαι τι φάγαμε το μεσημέρι. Εννοώ ένα και ένα, όχι δύο και δύο. Ναι, αλλά και πάλι. Να μου πεις μικρά πιατάκια είναι. Είναι fine dining, αλλά είναι φτιαγμένο έτσι και ο χρόνος με τον οποίο σου έρχονται τα πιάτα το ένα από το άλλο για να χορτάσεις πλήρως, να ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγεις πεινασμένη, σκασμένη ίσως. Το ξέρω. Λοιπόν, θα μας φέρεις δύο από αυτά εδώ. Το Akron, πολύ ωραία. Αυτό, σωστά. Στο ένα θα μου βάλεις το πιάτο με τον μπλε αστακό. Πολύ ωραία. Και στο ίδιο που θα έχει τον μπλε αστακό θα βάλεις και το συν χαβιάρι στον μπακαλιάρο. Αυτό, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς. Και επίσης θέλετε να ρίξετε και μια ματιά στη λίστα μετά. Λοιπόν, κύριοι, εδώ έχουμε δεύτερο άμισμπους. Έχουμε ένα ταρτάκι από ρεβίθι, το οποίο είναι γεμάτο με καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα, έτσι δεν είπε. Και τρούφα. Τι. Τίποτα, θα σου πω μετά. Τι. Θα σου πω μετά. Πες μου τώρα. Όχι. Γιατί. Γιατί έτσι. Δεν έχει ρεβίθι μέσα, το κράκερ να βρει. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Μυρίζει τέλεια. Αλήθεια. Θες και το δικό μου. Γιατί. Τι δεν σου άρεσε. Η μυρωδιά. Φάει το μισό και άμα δεν σ' αρέσει θα φάω το μισό. Όχι. Η τρούφα δεν σ' αρέσει. Όχι. Η μυρωδιά είναι αποκρουσική. Εμένα μου άρεσε φουλ η μυρωδιά. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι μυρίζει φρέσκα τρούφα. Δεν μυρίζει τρούφα. Τρούφα μυρίζει. Μωρό μου, έχω μυρίσει φρέσκα τρούφα. Που σου είχε φέρει ένας. Α, ναι. Πάμε. Τραβάμε. Είμαστε στην κάμερα. Λοιπόν, εδώ κάτι είπε για νούμπουλο και ξυφία. Και καρμπονάρα είπε χωρίς μαρικά. Αυτό περίμενα, ότι θα το πάρεις με τη μία. Είναι τούμπανο. Πολύ τούμπανο. Σοβαρά. Πρέπει να με τραβάς και εμένα. Ναι. Ωραία. Για πάμε να δούμε, μωρό μου. Όλο μια μπουκιά. Φοβάμαι εγώ. Γιατί? Γιατί εγώ δεν τρώω το 99% των πραγμάτων. Μη δακρύσεις. Σ' άρεσε η μπα. Δεν τρελάθηκα. Πόσο θα το βάζεις από το 1 μέχρι το 10? Γιατί μην το κάνεις αυτό, θα γίνω κακιά. Άστα, θα βαθμολογώ εγώ γιατί η Βασιλική όντως δεν έχει ιδέα. Λοιπόν, δεν έχω ιδέα. Όχι, άλλο πλάκα, ήταν φουλ ισορροπημένο πιάτο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Θα βάλω ένα 8,2. Ήθελα παραπάνω. Άλλες δύο τέτοιες μπουκές, άμα είχε, θα ήταν superb. Πάλι στα καλά που δεν είχε. Α. Λοιπόν, εδώ μας έχουν φέρει μια ρέγκα καπνιστή, η οποία συμβολίζει τον τρόπο με τον οποίο συντηρούσαν τα ψάρια τα παλιά χρόνια εδώ πέρα στην Κέρκυρα λόγω της φτώχειας. Αν είναι. Και τα μάζευαν και τα άφηναν για μήνες να ξεκουραστούν πάνω σε εφημερίδες. Μπορεί να αχολούσει την ιστορία, ό,τι θυμάμαι είπα.
Τα είπα καλά? Δεν σ' άκουγα γιατί είχα ένα θέμα με την καρέκλα μου. Ναι, αλλά δεν το τρώμε αυτό πάντως. Θα μας φέρουν την εκδοχή του πιάτου, την... πώς λέγεται τη λέξη? Την εκδοχή του πιάτου, την... Τη νέα, ας το πούμε. Τη σύγχρονη. Αυτό. Τη σύγχρονη εκδοχή του πιάτου. Τη σύγχρονη. Τη σύγχρονη. Λοιπόν, εδώ είναι η σύγχρονη τέτοια του πιάτου. Θα είμαι ειλικρινής, δεν είμαι ενθουσιασμένος, γιατί κάτι για ρέγκα και παγωτό άκουσα, αλλά θα εμπιστευτώ το σεφ. Κράτα λίγο, μωρό μου, εσύ να δοκιμάσω. Μυρίζει όντως. Μυρίζει πολύ ωραία. Από κάτω προς τα πάνω, χωρίς να το ανακατέψετε. Φάει και τα άγρια χόρτα σου. Είναι φουλ νόστιμο, αλλά έχει τα χόρτα μέσα και με χαλάει, επειδή εγώ δεν τρώω χόρτα. Αλλά ότι είναι φουλ νόστιμο, είναι φουλ νόστιμο. Σειρά σου. Θα είμαι ειλικρινής όσον αφορά αυτό το πιάτο. Αρχικά δεν τρώω τα χόρτα, όπως σας είπα. Ήταν αρκετά νόστιμο στη γεύση, απλά δεν μ' άρεσε η αίσθηση του παγωτού με γεύση ρέγκας, να το πω έτσι. Όπως μας είπε και το παιδί που μας το σέρβιρε, ή θα το λατρέψει ο πελάτης ή δεν θα του αρέσει. Εγώ με κάτι στο ενδιάμεσο δεν θα μπορούσα να το... Δεν το έφαγα όλο, δηλαδή δεν θα μπορούσα να το απολαύσω έχοντας στο μυαλό μου ότι τρώω ψάρι σε παγωτό. Ξέρω, εγώ θα βάλω 5,4 στα 10. Σκληρό, δεν το περίμενα. Ναι. Δεν το έφαγα αρχικά. Είναι πιο βασικό αυτό. Είναι. Καλά, εντάξει, είναι τρεις μπουκές και φάγεις μία. Wow. Ναι, αλλά πάλι. Κύριε, εδώ έχουμε το ψωμί το οποίο το φτιάχνουν κάθε μέρα χειροποίητο. Μας ετοιμάζουν 2-3 ώρες φετούλες από το καθένα. Βασικά μία από το καθένα. Τρεις. Επειδή είμαστε τρία ψωμιά διαφορετικά. Βασικά δύο, κατάλαβατε. Δεν είμαι καλός στα μαθηματικά. Και έχουμε και ελαιόλαδο από την κερκυρία Governor, λέγεται. Έχουμε και ένα καντιλάκι εδώ πέρα για να έχουμε ατμόσφαιρα. Έχουμε και ανθό αλατιού. Έχουμε και χειροποίητο βούτυρο με βότανα από μυρωδικά και γάλα εκεί πέρα. I'm looking forward. Λοιπόν, για να δούμε. Τι θα δούμε. Στο κέντρο που είναι με το καντήλι. Λοιπόν, τσεκάρε τώρα τα ψωμιά. Έχουμε αυτό εδώ, το οποίο είναι από χαρούπι και έχει μέσα δημητριακά και ξηρούς καρπούς. Αυτό το καντιλάκι τελικά τρώγεται, έτσι. Θα περιμένουμε να λιώσει, θα μας βγάλουν τα κεράκια. Και είναι ελαιόλαδο με κάτι. Μυρωδικά. Λοιπόν, έχουμε το ψωμί με το προζύμι, το οποίο φτιάχνουν το προζύμι και το προζύμι το κόλλησα. Το ρημάζουν εδώ πέρα στο εστιατόριο. Και έχουμε και το αγαπημένο της Βασιλικής, το οποίο είναι η φοκάτσια. Και δικό μου αγαπημένο προφανώς, αλλά ναι. Έλα, μωρό μου, κράτα την κάμερα εδώ για να δοκιμάσουμε τα ψωμιά με το ελαιόλαδο, το κυβερνητικό. Λοιπόν, βασικά θα παίξω μπάλα με βούτυρο, γιατί... Βάζει το βουτυράκι πάνω και όποιοι ξέρουνε, βάζουν και λίγο αλάτι. Ακραίο το πώς μπορείς να έχεις ένα γευστικό experience τρώγοντας ψωμί και βούτυρο. Πολύ σπάγα. Θα δοκιμάσουμε τώρα και το δεύτερο. Με το λάδι. Φουλ θερμίδες, αλλά οκ. Τώρα τη σκέφτηκες. Όλη μέρα τρως. Όλη μέρα τρως, θα ζω. Θα μας πεις ποια είναι πιο ωραία φοκάτσια, η δικιά τους ή της μαμάς? Τώρα.
το καλύτερο ψωμί από τα τρία για μένα ήταν με το προζύμι. Όντως. Ναι, άρρωστο. Μετά η φωκάτσια και τέλος αυτό. Και τα τρία πάρα πολύ ωραία. Αυτά θεϊκό ψωμί. Θεϊκό. Θα και το δικό μου. Mm. Άνετο. Εντάξει, εγώ λατρεύω και ψωμί, μπορώ να το τρώω και σκέτο. Ισχύει και αυτό. Για δοκίμασε φωκάτσια και πες μας. Πω που με γκάβωσες. Ωραία, όντως είναι πολύ μαλακό. Μπράβο. Άστιγε, δίπλα. Τι να κάνω που είναι στην άκρη, δεν τους φταίω. Τι είναι πιο ωραίο. Αυτό είναι της μαμάς. 5 κιλά έβαλα από αυτή τη δουλειά. Της μαμάς. Της μαμάς πιο ωραίο, ναι. Το ξέρω. Και εγώ συμφωνώ ότι είναι της μαμάς πιο ωραίο. Αλλά αυτό το προζημένο είναι ακραίο, αλήθεια. Λοιπόν, εδώ έχουμε καρπάτσιο ξυφία, κυρίες και κύριοι, με σορμπέ από χαλοπένιος, σορμπέ πιπεριάς δηλαδή. Δεν ξέρω τι έχουν με το παγωτό και το αλμυρό, αλλά εμπιστευόμαστε κύριο Μποτρίνη. Και ο ξυφίας εδώ παίρνει μαρισμένος, δεν θυμάμαι για πόσο καιρό, σε νερό θάλασσας. Μας πήραν και τα καντιλάκια τώρα, για να έχουμε το ελαιόλαδο. Λοιπόν, θα πάρουμε λίγο απ' όλα. Το διέλυσα το πιάτο. Έλα. Πω. Αυτό το πιάτο είναι top. Έπαθα brain freeze από παγωτό πιπεριάς. Έχει ένα θέμα με τα παγωτά. Πολύ, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Έλα. Το έχεις. Για πάμε. Θέλω να πω κάτι καλό. Ε? Θέλω να πω κάτι καλό. Αλλά θα ακούσει κακό. Γιατί? Να το πω και να μου πεις. Πες μου. Είναι το πρώτο νόσημο σχετικά με τα δικά μου γούστα. Πια το τρώω. Μου άρεσε. Γιατί είναι κακό? Πολύ νόστιμο. Επειδή μειώνω το πρόβλημα. Εντάξει, εκτός από το ψωμί, εντάξει, ψωμί. Πόσα χάλια μπορεί να πάει. Και τώρα έρθει η ώρα για το experience με το παγωμένο λάδι, το οποίο έλειωσε. Οκ, ζεστό λάδι. Αυτό είναι τόσο πάρα πολύ ωραίο. Ε? Πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Για δώσε βαθμολογία. Ένα 8,2 το έπαιρνε. 8,2. Ναι. Εγώ θα βάλω 8,8. Ω, κάποιος βρέθηκε κι άλλο ψωμί εδώ πέρα. Wow. Μαγικό. Mm. Δεν θα πω όχι. Next one, κυρίες και κύριοι, έχουμε γαρίδες μάνης, μαριναρισμένες σε κάτι, αλλά δεν θυμάμαι τι. Και από κάτω κρύα σάλτσα ντομάτας με κεράσι. Και τρεις διαφορετικές σάλτσες εδώ, η οποία η μία είναι η φέτα, το βλέπεις το άσπρο, η άλλη είναι το φιστίκι και το άλλο δεν θυμάμαι. Όπως και να έχει. Κοράλι νομίζω έχει. Κάτι με κοράλι είπε, ναι. Έλα αγάπη μου. Γράψε με τώρα, μωρό μου, γράψε με εσύ. Πού δεν μου το δίνεις. Αυτό είναι τούμπανο. Όχι όσο ωραίο το προηγούμενο, αλλά πάρα πάρα πολύ. Όποπο. Τρως και το κεράσι. Τώρα το τρώω όλο, ό,τι έχει το πιάτο. Να ξέρετε, το λέω επειδή γενικά δεν το αρέσει το κεράσι. Εγώ τρελαίνομαι.
Πάρα πολύ νόστιμο. Θυμίζει σαν το καρπάτσιο γαρίδα που παίρνουμε στον κύριο Αλέκο. Ναι. Αλλά. Έχει και κεράσει. Σε πιο γκουρμέ μορφή κάπως. Ναι. Πολύ πολύ ωραίο. Για να δούμε, μωρό μου, τι θα πεις εσύ. Εγώ θα βαθμολογήσω από τώρα, θα βάλω ένα 8,4. Ναι. Μου άρεσε, είναι το δεύτερο καλύτερο πιάτο που έχουμε φάει μέχρι στιγμής. Έλα, δείτε όλα στο πιάτο. Ποιο πιάτο, στο κουτάλι. Τι λες, μόνη σου μιλάς. Συμφωνώ. Το δεύτερο καλύτερο. Πολύ νόστιμο. Ένα φταράκι. Θα τις φάω όλες με τις μπουκές. Περίμενε. Πώς είχε πλάκα για το βίντεο. Και σπεριδοειδή, φουλ μέσα γεύση. Να φάω τα κερασάκια σου. Φάτα, ναι. Θέλει να φάει τα κερασάκια μου. Λοιπόν, επόμενο πιάτο. Έχουμε κολοκυθόπιτα, η οποία έχει από πάνω τριμμένη μαύρη τρούφα και σάλτσα από καρύκι, το οποίο είναι τυρί από την Τίνο. Πολύ ωραίο. Φίλε. Με την τρούφα είναι. Γιατί τόσο νεροπικές που είχα δεν είχαν τρούφα. Νομίζω το καλύτερο πιάτο μέχρι τώρα. Όντως. Θα βάλουμε το πρώτο μας 9,1. Αρχικά δεν ήξερα αν τρως κολοκύθι. Κολοκύθι αν το τρώω φουλ. Κολοκύθι στη σχάρα τρώω, άμα το έχουν ψήσει έτσι όπως είναι αυτό. Αλντέντε. Okay. 9,1 είναι το καλύτερο πιάτο που έχω φάει εδώ πέρα μέχρι τώρα, σοβαρά. Όντως. Ναι, ναι. Δοκίμασε να δεις. Γκαφώνω. Δεν πειράζει. Θα υποστήσεις. Ωραίο. Λοιπόν, κύριε, εδώ έχουμε ένα πιάτο με αφρό. Έχει κάρι σίγουρα αφρός, δεν θυμάμαι τι άλλο. Καφέ. Έχω πιει και δύο μπουκάλια, λέω, δύο ποτήρια σαμπάνια και την έχω ακούσει. Γαρίδες και τέτοιο, και έχει και ένα μυστικό στατικό που πρέπει να βρούμε. Σχοινόπρασο, ξέρω. Πάρα πολύ νόστιμο. Σέλινο. Μα ποιος είσαι? Θες να με βγάλεις ή να φάω? Το τσάκισα. Το τσάκισες.
Γκαβώνομαι πάρα πολύ με αυτό το φως. Εντάξει, φως είναι, τι να κάνουμε. Δεν καταλαβαίνω πως τρώσεις με αυτό. Μεγάλη μπουκιά στο στόμα βάση. Ωραίο, ε. Όντως, ακόμα και εγώ το κατάλαβα το σερβ. Άμα δεν το έλεγα θα το βρίσκες. Ναι, γιατί είναι πολύ έντονη η γεύση. Mm. Και είναι αυτό που με χαλάει. Το υπόλοιπο μου αρέσει πολύ. Βγάλ' το. Πού να το βρω, βρε, μέσα στο... Το πράσινο, αυτό νομίζω είναι. Πόσο στα 10. Λοιπόν, αρχικά δεν την είπα για το προηγούμενο, το οποίο θα πάρει 6,1. Οι γαρίδες. Έβαλε 9 σε εκείνο. Α, στην κολοκυθόπιτα, ναι. Σε αυτό, ένα 7,8, κάτι λίγο λιγότερο από το 8. Εγώ σε αυτό θα βάλω 8,5, καθαρό. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που αναπαιχνιόταν στις γεύσεις ο καφές στον αφρό μέσα με το κάρι. Ναι. Τέριαξε απίστευτα. Εμένα μου άρεσε και το σέλινο στο Βασιλική, όχι. Πάρα πολύ ισορροπημένο πιάτο. Ίσως θα ήθελα να τρίψω μόνος μου από πάνω λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Αυτό. Κατά τα άλλα, top. Μένα με εντυπωσίασε το ότι γενικά μου αρέσει το σέλινο. Εδώ δεν καταλαβαίνω γιατί με χάλασε. Με κάπω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι. Το συστατικό το οποίο έπρεπε να βρούμε είναι το σέλινο. Όχι! Ποιο είναι? Μυαλό από αρνί. Αλήθεια. Δεν είχε σέλινο μέσα. Είχε. Πέσαμε πάρα πολύ κοντά, δίπλα. Μυαλό από αρνί, είπε ο τύπος. Απίστευτο. Μυαλό από αρνί. Έφαγα το μυαλό του σκυλιού μου. Το σκυλί είναι σκυλί, όχι αρνί. Σαν αρνί. Μυαλό από αρνί. Ευχαριστούμε εμείς, τούμπανο. Μην το πεις στη Μέλανη. Μυαλό από αρνί, κυρίες και κύριοι. Αυτό ήταν το τόσο αφρός μέσα. Σ' άρεσε. Πόσο έβαλες, 8? Όχι, λιγότερο από 8 είπα. 7,8. Τώρα πήγαινε μείον 5. Δεν γίνεται να αλλάξεις όταν έμαθες τι έχει μέσα. Η γεύση είναι που μετράει. Δεν τρώω το σκυλί μου. Σκυλί έχεις, όχι αρνί. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον μπλε αστακό. Το πιάτο αυτό κάνει 50 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Και η βασική του διαφορά με τον κανονικό είναι ότι έχει περισσότερη πρωτεΐνη, κάτι τέτοιο. Είπε τώρα δεν έβγαζε πολύ νόημα αυτό, αλλά... Έχει περισσότερη πρωτεΐνη από τον κανονικό, αυτό σου είπε. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι. Και αυτή είναι η σαλάτα. Και έχουμε και σαλάτα με κάτι άλλο. Με σίκο και τα άλλα δεν θυμάμαι. Να πάρω αυτό που είναι πιο μικρό κομμάτι από αυτό. Ποιο? Ένα. Άμα το κόψεις. Δεν θα το κόψεις. By far το πιο νόστιμο πιάτο. Ελ χρυσό μου. 9,5. Όντως. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτό τόσο. Εμένα το σίκο. Σαν μεγάλη γαρίδα είναι στο στιγεύση. Θεϊκό. Ο αστακός είναι top. Ολόφρος κοστρός. Πολύ ωραίο το σίκο τους. Πολύ ωραίο το σίκο τους. Σίκο κάτσε. Λοιπόν, εδώ έχουμε το πρώτο κυρίως, το οποίο είναι μπακαλιάρος. Παστός μπακαλιάρος με πατάτα και... Κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Νιάμ, νιάμ, νιάμ. Δεν μπορώ να πω ότι με τρέλανε. Εντάξει, ωραίο είναι. Πόσο? Αλλά οκ. 6,5. Αυτό σκεφτόμουν, κάπου στα 6 ήρθε τώρα.
ψάχνεις να φας τον μπακαλιάρο. Mm. Δεν θέλω την πατάτα. Όντως. Mm. Αχ, είναι ωραία, αλλά... Κλοκ, 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 κλοκ. Τι είσαι. Λοιπόν, κύριε, εδώ έχουμε την παστιτσάδα τώρα. Αυτό είναι το μακαρόνι με τον κόκορα. Κάτι είπε μέσα ότι έχει πίκλες, οπότε πρέπει να τις εντοπίσω και να τις βγάλω. Ωπ, το ξεσκέπασε. Α, είναι σε πολύ μικρά κομματάκια. Τι νόμιζες. Εντάξει, τις έβγαλα. Ακραίο. Ακραίο πιάτο. Σοβαρά. Πόσο βάζεις? 9,2. Να κλείσω. Για πες. Κομπλέ. Δεν είναι πιο ωραίο από το παστίτσιο της μαμάς. Αρχικά δεν είναι παστίτσιο αυτό. Το ξέρω, ρε μωρό μου, πλάκα κάνω. Ένα εφταράκι. Εφτάρι. Τόσο χαμηλά. Έφαγες μπουκιά με το απ' όλα. Μαζί με μακαρόνι και σάλτσα. Ναι. Διαφωνώ κάργα. Διαφωνώ. Ήταν πολύ νόστιμο πιάτο. Και το μακαρόνι είναι απίστευτο. Το μακαρόνι... Νομίζω ήταν τελευταίο αυτό. Περιμένουμε γλυκό. Άντε, ωραία. Βιάζει να φύγεις. Έχω φουσκώσει. Προεπιδόρπιο εδώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ένας αφρός μήλου. Με ένα μπισκότο και κάτι με παντζάρι που έχει κάτω, οπότε δεν το φάμε. Πολύ ωραίο. Αυτό με το μήλο και το μπισκότο, πολύ ωραίο. Πολύ έντονη γεύση μήλου. Ισχύει. Αυτό παρατήρησα και εγώ, το μήλο. Πολύ ωραίο. Πόσο θα του βάζεις από το 1 μέχρι το 10? 1-8. 1-8. 8,2 εκεί. Πόσο κοντινό. Πολύ. Εγώ νομίζω ότι θα πάω με ένα 7,4. Ναι. 7,4. Γιατί σε όλα αυτά τα fine dining και τώρα βάζετε όλοι αφροί, να βάζουν όλοι αφρούς. Σχεδόν σε όλα τα πιάτα είχαμε αφρούς. Σε κάποια είναι πολύ ωραίο, σε κάποια μου το χαλάει. Αλλά οκ, okay, εντάξει. Ποιος είμαι εγώ να κρίνω το σεφ. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη προφανώς, έτσι. More light required. Θες light, πάρε light. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, έχουμε το γλυκό μας, το οποίο... Έχει σίγουρα σορμπέ φράουλα, σορμπέ βανίλια που είναι κρυμμένο κάπου εκεί μέσα, λόγικα. Μαρέγκα, άγριες φράουλες και παλαιωμένο βαλσάμικο από πάνω στα γόνες, το βλέπετε. Για... Βεβαίως. Για τράβα κάμερα μάν μου. Από μάν. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Δεν ζουλάτε στις φράουλες, ναι. Για σένα δηλαδή. Μα σ' αρέσουν, ναι. Μ' αρέσουν, αλλά μπροστά σου δεν βγαίνω μία. Βαθμολογία. Πολύ, πολύ, ναι.
πιστεύω θα πάρει πάνω από 8,5. Εννιαράκι. Τόσο καλό. Μα, εμένα μου άρεσε πολύ. Λοιπόν, εδώ έχουμε το σύμβολο των Rolling Stones. Έχει φτιαχτεί με γιούζου, φράουλα και κάτι ακόμα, δεν θυμάμαι τι είπε. Γιούζου είναι κινέζικο λεμόνι. Και έχει ένα μοναδικό τρόπο για να το φας. Όπως βλέπετε δεν μας έχουν φέρει ούτε κουτάλι, ούτε πυρούνι, ούτε τίποτα. Πρέπει να το γλύψεις, γι' αυτό και η γλώσσα. Ωχ! Θα δεις τώρα, για φάτο. Φάτο. Όντως. Ναι. Θα καταλάβεις. Έλα. Τρώγω να κάτι καραμέλες που έκανα. Αυτό σου λέω, ναι. Έχει αυτές τις καραμελίτσες που σκάνε στο στόμα σαν φούσκες. Στο ποιο. Στο στόμα. Εντάξει. Έλα μωρό μου, τελευταίο. Λοιπόν, εδώ είπε ένα τζελέτσι τσιμπίρας. Πολύ ξινό. Αυτό θα σου αρέσει. Είναι η γεύση σου. Αυτή είναι η καραμέλα. Μινιαρντής. Τελευταίο είναι top. Βαθμολογία. Sorry. Έχει και φύλλα χρυσού. Ναι, το είδα. 7. 7. 4. Ναι. 9. Α. Το τελευταίο είχε κρέμα μέσα, γι' αυτό ήταν ωραίο. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στα αμάξι. Πρέπει να πω ότι είναι το μεγαλύτερο food experience που έχω βιώσει ποτέ, 3,5 ώρες. Νομίζω ότι για μένα είναι too much. Δεν θα σας το κρύψω. Ήταν κάτι από τα... Ίσως αυτό που με χάλασε περισσότερο, δηλαδή πιστεύω ότι στις 2,5 ώρες θα ήμουν μπόμπα. Too much, 3,5. Ήθελα να φύγω στο τέλος, όντως. Αλλά εντάξει, έκατσα προφανώς, δοκίμασα ό,τι μου έδωσαν. Ήθελα να μας δώσουν και χωνευτικό, έριξα άκυρο, γιατί ήδη με 2,5 ποτήρια σαμπάνια έγινα γκάιντα. Πάμε να δούμε την τελική τιμή που πληρώσαμε για αυτό το εξαιρετικό experience, θα πω εγώ, σαν σύνολο. Έχουμε 500 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν. Άρα κέρδισα. Κέρδισες, ναι. Είχαμε βάλει στοίχημα πιο. Εγώ έλεγα ότι ήμουν πολύ πιο πάνω. Μας κέρασαν κάποια ποτήρια σαμπάνια και έπεσε η τιμή έτσι. Σαν experience, πιστεύω ότι άμα έχεις τα λεφτά να τα δώσεις μία φορά, αξίζει να το κάνεις όντως. Μου άρεσε σαν food experience πάρα πολύ. Άμα θα σε πονέσει. Εντάξει, ίσως όχι. Αυτό. Σίγουρα όχι. Τι? Έως σίγουρα όχι. Άμα θα σου λείψουν τα 500 ευρώ, δεν, εντάξει, δεν αξίζει, όχι. Άμα γουστάρεις το experience ή άμα δουλεύεις κουζίνα και να σε πονέσουν, ίσως αξίζει να έρθεις όντως. Είναι μοναδικές γεύσεις. Δεν έχω όλα τα πράγματα που δοκίμασα δεν είχα ξαναδοκιμάσει κάτι έτσι και δοκίμασα και πράγματα που δεν μου αρέσουν. Υπήρχαν και κάποια πιάτα τα οποία δεν με τρέλαναν, είδατε τις βαθμολογίες. Παρ' όλα αυτά, όλο το experience ήταν απίστευτο. Είναι ότι πέρασα και χρόνο με την κοπέλα μου. Χωρίς να είμαι. Στο κινητό, γιατί δεν είχε μπαταρία. Και έπρεπε να τραβήξει βίντεο. Εντάξει, δεν έχω ανοιχτά τρέτσι τώρα. Έτσι κι αλλιώς. Πες τα παιδιά, γεια σας, κάντε like. Like, subscribe, εντάξει, τα ξέρουν, ρε μωρό μου, δεν χρειάζεται. 100 φορές τα λέμε. Τώρα πρέπει να γυρίσουμε ξενοδοχείο. Καλή νύχτα, παιδιά. Γεια σας.